ο κάψωνας δεν χαρακτηρίζεται από αυτά τα στοιχεία τουλάχιστον. Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε το Γιάννη μας τι έχει να μας πει. Ο Γιάννης Αϊβαλιδάκης είναι και σήμερα μαζί μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Όλα μαζεμένα τα είπα, Γιάννη. Καλημέρα. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας. Να σε καλά, όντως θα έχουμε ένα μίνι, έτσι, μια μίνι άνοδο στη θερμοκρασία για δύο μερούλες. Και μετά θα πέσει πάλι έτσι λίγο σε πιο... Θα τα ακούσετε τώρα. Η τάξη δεν είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη. Δηλαδή γύρω στις 34-35. Λοιπόν, ο Γιάννης είναι επηρεασμένος από την τάξη του, κατάλαβες τώρα. Είναι. Είναι ακόμα, μέχρι να φύγει και αυτή η εβδομάδα, να δώσουμε το τελευταίο μάθημα την Πέμπτη και μετά... Τι να σου πω τώρα, τι να σου πω. Μετά τα μπουγέλα. Ναι. Κάπως έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι καιρό θα έχουμε για αυτή την εβδομάδα έως την Πέμπτη. Δευτέρα λοιπόν σήμερα θα έχουμε άθλιο καιρό, ηλιοφάνεια, λίγες συννεφιές, ιδιαίτερα προς το απογευματάκι και το μεσημέρι. Η θερμοκρασία, η μέγιστη θα φτάσει σήμερα στους 30 με 31, η ελάχιστη στους 21. Οι άνεμοι νωρίς το πρωί θα είναι βόρειοι και μετά θα γυρίσουν νότιο-δυτικοί, γιατί σχεδόν μέχρι και την Πέμπτη θα το έχουμε αυτό το γνωστό παιχνιδάκι, όπως λέμε κάθε φορά. Μελτεμάκια δηλαδή. Πρωινές. Έτσι, μελτεμάκια, ναι, ναι. Για αυτό που γνωρίζει και ο κόσμος, μελτεμάκια. Και συνεχίζουμε μετά μέχρι και την επόμενη μέρα τα ίδια πράγματα θα είναι. Η έντασή τους θα είναι από 1 έως 2 μποφόρ με κάποιες ρηπές στα 3 κατά τόπους προς το μεσημεράκι. Το βραδάκι η έντασή τους θα πέφτει. Η υγρασία 40 με 55%. Να πούμε ότι αυτό που αναφέραμε την άλλη φορά με το Βαγγέλη, να μην μπερδευόμαστε λίγο με τις θερμοκρασίες της ΕΣΤ, που είναι η αίσθηση στο σώμα μας, το μεσημέρι θα τη νιώθουμε γύρω στις 34 τη θερμοκρασία. Μάλιστα. Και κάτι το οποίο συνέβαινε και χθες από ό,τι προσέξαμε, γιατί που ήταν γύρω στους 28 βαθμούς. Σιγά σιγά άρχισε να το εκδηλώνει χθες. Και αυτό το πράγμα το πιο δύσκολο θα είναι την Τετάρτη. Θα σας τα πω τώρα συνεχίζοντας την πρόγνωση. Πάμε στην Τρίτη, όπου μας αποχαιρετάνε και τα τελευταία συννεφάκια από τον ουρανό. Θα έχουμε σχεδόν ολόκληρη τη μέρα ηλιοφάνεια, που αυτό συνεπάγεται με αύξηση της θερμοκρασίας στη μέγιστη, γύρω στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου και η ελάχιστη στους 24. Οι άνεμοι θα έχουν ακριβώς τα ίδια με χθες. Νωρίς το πρωί βόρει, μέσα στα απογευματάκι νοτιοδυτική και το βραδάκι πάλι βόρει. Η έντασή τους 1 με 2 μποφόρ και κάποιες ρηπές στα 3 κατά τόπους. Η υγρασία 35 με 55%. Και αρχίζει γινωμένης από την Τρίτη, έχουμε μια μικρή αύξηση στη σκόνη της ερήμου σε χαμηλά επίπεδα όμως, όπου και αυτή η αύξηση είναι ένας προπομπός για την Πέμπτη, όπου στην Πέμπτη θα ανεβούν ακόμα παραπάνω τα επίπεδα της σκόνης για την περιοχή μας. Θα το χαρούμε πάλι. Ναι, ναι. Πιο πολύ την Πέμπτη όμως και μετά θα αρχίσουν να πέφτουν πάλι. Μία μέρα θα είναι έτσι, θα είναι αυξημένα από ό,τι φαίνεται. Πάμε στην Τετάρτη που θα έχουμε εξίσου πάρα πολύ καλό καιρό, με πολλή ηλιοφάνεια, κάποιες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία, η μέγιστη περίπου στους 33 και 34 βαθμούς Κελσίου το μεσημεράκι, η ελάχιστη 25-26. Οι άνεμοι, να μην σας κουράζω, θα είναι ακριβώς με την προηγούμενη ημέρα. Μας κουράζει. Νοτιοδυτική και πάλι βόρειο δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει πιθανότητα βέβαια και να έχουμε και πιο πολλές ώρες τη μέρα βοριάδες. Γιατί φαίνεται ένα μελτεμάκι να κάνει έτσι ένα τσάκωμα με το νοτιοδυτικό. Δεν είναι σίγουρο όμως ότι θα επικρατήσει. Υπάρχει όμως περίπτωση να έχουμε και μελτεμάκι
την Τετάρτη. Η ένταση τους δεν είναι μεγάλη, 2 μποφόρ με 3 το πολύ. Η υγρασία 35 με 50%. Αυτά. Α, δεν σας είπα. Δεν μας είπες. Η θερμοκρασία στο σώμα μας την Τετάρτη, το μεσημέρι 2-3 η ώρα θα είναι 39 βαθμούς Κελσίου. Α, τόσο ωραία. Ναι. Δεν θα είναι στα θερμόμετρα, αλλά εμείς θα το νιώθουμε πολύ διαφορετικά πάνω στο σώμα μας. Και να υποθέσω και αίσθηση δυσφορίας μαζί, Ναι, 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 σίγουρα. Σίγουρα. Και πιο πολύ αίσθηση δυσφορίας θα είναι εκεί που στο μεσημεράκι που ανεβαίνει αρκετά η θερμοκρασία, θα έχουμε και κάποιες τιμές σκόνης, οπότε θα είναι αυτή η συνταγή λίγο δύσκολη. Πάμε να δούμε και την Πέμπτη, την τελευταία μέρα που θα πούμε. Ηλιοφάνεια με κάποιες παραδοτικές συννεφιές, μεσημέρι προς απόγευμα. Θερμοκρασία σταδιακά την Πέμπτη αρχινάει και πέφτει. Η μέγιστη στους 31, η ελάχιστη στους 25. Η άνεμη 1 με 3 μποφόρ. Τις γνωστές κατευθύνσεις για την εβδομάδα. Βόρειοι και νότιοι. Η υγρασία 40 με 55%. Το αξιοσημείωτο της Πέμπτης είναι η λίγο πιο αυξημένη σκόνη, αλλά εντάξει, θα είναι καμία μέρα. Δεν θα είναι κάτι, ναι, δεν θα είναι κάτι το τραγικό. Πάμε να δούμε λίγο και μακροπρόθεσμα. Ο νέος μήνας φαίνεται να συνεχίζει την καλοκαιρία και σταδιακά από το Σάββατο να επιστρέφει η θερμοκρασία σε λίγο φυσιολογικά επίπεδα από τους 28 έως 31 βαθμούς Κελσίου, περίπου έως και τα μέσα του μήνα. Οι άνεμοι φαίνεται να ενισχύονται το ερχόμενο Σάββατο, αυτό δηλαδή το Σάββατο που μας έρχεται, με μελτεμάκια βοριάδες, αλλά σταδιακά από Κυριακή Δευτέρα θα εξασθενήσουν ξανά. Mm-hmm. Αυτά φαίνονται στις μακροπρόθεσμες. Οπότε δεν μας έρχεται καύσωνα, ας πούμε, έτσι, κάτι ιδιαίτερο, καταλαβαίνω, Σε εμάς εδώ που συνήθως είμαστε κάτι, και έτσι νότια πλευρά, και έχουμε... μας αγγίζει. Είμαστε το μέτωπο, ναι, ουσιαστικά, ναι, που δέχεται αυτή τη ζέστη. Αλλά από ό,τι βλέπουμε, η ζέστη περισσότερο πάει προς τα δυτικά και το υπηρετικό κομμάτι, και λιγότερο σε εμάς. Στα παραλιακά μέρη θα είναι αυτές τις θερμοκρασίες που λες, στο κέντρο της Κρήτης. Παραλιακά. Κοίταξε, Βαγγέλη, εμάς εδώ μας σώνει ότι είμαστε δίπλα στη θάλασσα. Αυτό λοιπόν. Το γαρμπινό που το λέμε εμείς εδώ στην περιοχή, αυτό το γαρμπινό που έρχεται από τη θάλασσα, δροσίζει λίγο την κατάσταση. Όσο πηγαίνεις πιο βόρεια όμως, θα είναι χειρότερα. Μάλιστα. Οπότε και τα κεντρικά μέσα, η ενδοχώρα της Κρήτης θα είναι πιο ζεστή από ό,τι κατάλαβα. Ναι, εννοείται. Μάλιστα. Όντως θα υπάρχει καύσωνας, αλλά όχι σε εμάς εδώ. Εμείς εδώ εντάξει. Θα το νιώσουμε πολύ την Τετάρτη το μεσημεράκι. Ναι. Έτσι στην αίσθηση πάνω στο σώμα. Αλλά εντάξει, θα είναι υποφερτό, δεν είναι κάτι που θα μας τρελάνει, ας πούμε. Ναι, σε άλλες περιοχές όμως όντως θα είναι κάψωνας. Αλλά είναι μίνι για 1-2 μέρες. Πάντως είναι αρκετά πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Ναι. Μ' αρέσει που μιλάτε από τα φυσιολογικά. Ποια είναι τα φυσιολογικά πια? Γύρω στα 29-30 είναι φυσιολογικά. Θέλω να πω, δεν ξέρεις ποιο είναι το φυσιολογικό πια. Να είμαστε σε κατάσταση, ναι, μετάβασης, και καιρικά και παντού, τέλος πάντων. Ναι. Ωραία. Γιάννη μας, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Από ό,τι βλέπετε τα μπανάκια τα έχουν ξεκινήσει, ναι, περισσότεροι, ναι, ναι. Οπότε... Ναι. Προτείνουμε μία βουτιά έτσι νωρίς. Μία βουτιά δροσιά. Λοιπόν, πρέπει να μπούμε σε αυτό τώρα το τρυπάκι. Όταν φυσάει βοριά η Ελλάδα. Εκλογές έχουμε πάλι, να μην το πω. Ναι, λοιπόν, όταν φυσάει βοριά, έρχεσαι στην νότια πλευρά της Κρήτης.
Όταν φυσάει νοτιά, πας στη βόρεια πλευρά και κάνεις μπάνιο. Διαλέγεις το απαγκωτό μέρος. Ναι. Υπάρχει και εδώ, Μαρία, που όταν φυσάει βοριάς είναι μια χαρά. Ναι, αυτό λέω. Όταν φυσάει βοριάς είμαστε εδώ. Ναι, γιατί υπήρχε μια προεκλογική έτσι, πρόταση και γι' αυτό το κλιματική αλλαγή. Για την τώρα, κλιματική αλλαγή. Εμείς μιλάμε με κωδικοποιημένα. Έτσι, ναι. Ναι. Για την κλιματική αλλαγή δεν πάει αυτό. Κάνεις κολυμπάς όταν φυσάει αέρας εδώ. Μας έλεγε και γι' αυτό ναι. Το περιγράφουμε και εμείς ναι. Τώρα. Βασικά για να πας για μπάνιο χρειάζεσαι πλοηγό, από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, οπότε, θα μας λες σε ποια παραλία θα κολυμπάμε από εδώ και πέρα, σε παρακαλούμε, και όποιος πάει για ψάρεμα, επίσης να του λες πού να πάει. Πιάνει ότι τσιμπάει περισσότερο. Ναι. Να σου πω ότι ήδη έχω αρχίσει και μελετώ. Το ψάρεμα. Όχι. Λίγο τον καιρό στις θάλασσές μας εδώ τοπικά. Ήδη έχω αρχίσει και το μελετώ. Ήδη πιλωτικά ξεκινάω και εκεί κάτι. Αν δω ότι πάει καλά, θα το βγάλουμε και στον αέρα. Τέλεια. Και ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, Γιάννη μας, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Καλή επιτυχία στις εξετάσεις σου. Και θα τα πούμε την Πέμπτη. Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, καλημέρα. Καλημέρα.